Κυρία Μιμή, πείτε μας δύο λόγια για την Πινακοθήκη. Είμαστε στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Η Δημοτική μας Πινακοθήκη ονομάζεται Αλέκος Πασιανός, καθότι ο πασίγνωστος διακεκριμένος ζωγράφος ήταν και δημότης μας. Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα αντιδημάρχου πολιτισμού, δηλαδή από το 2015, ήθελα να αφήσω κάτι, μία παρακαταθήκη στο Δήμο, γιατί οι εκδηλώσεις είναι ωραίες, αλλά τελειώνουν. Ήθελα να αφήσω λοιπόν κάτι που να μείνει, κάτι που θα είναι σαν μουσιακός χώρος, και έτσι το όραμά μου ήταν να δημιουργήσω και να προσφέρω στο Δήμο μας μία δημοτική πινακοθήκη. Έτσι λοιπόν, αυτή την αίθουσα, από άδεια που ήταν, σιγά σιγά, αποκτήσαμε 48 δωρεές. Οι ζωγράφοι είναι σύγχρονοι ζωγράφοι, τους οποίους επισκεπτόμουν, τους εξηγούσα τι θέλω να κάνω. Στην αρχή ήταν δύσπιστοι και λέγανε τι είναι αυτό, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υλοποιηθεί. Πιστέψανε και αυτοί μαζί μου στο ταξίδι μου. Ήμασταν συνοδοιπόροι, συνταξιδιώτες σε αυτό το ταξίδι. Έχουμε έργα, παραδείγματος χάρη, της κυρίας Μίνας Βαλιράκη. Έχουμε ζωγράφους που είναι συντοπίτες μας και είναι πάρα πολύ γνωστοί. Ο Θανάσης Μακρύς, έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, Ρένα Κανά, Γαΐτης κλπ. Επίσης, έχουμε 8 γλυπτά. Έχουμε 500 κιλά πεντελικό μάρμαρο γλυπτό του αείμνηστου Γιώργου Καλακαλά. Ο Γιώργος Καλακαλάς έχει φιλοτεχνήσει πάρα πολλούς ανδριάντες και πάρα πολλά γλυπτά. Επίσης έχουμε έργα χαρακτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο χώρος αποτελεί έναν πόλο έλξης, κυρίως θέλω να αποτελεί, για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά. Και έχουμε πάρα πολύ προσπαθήσει, έχουμε εστιάσει στο να προσκαλούμε σχολεία, μαθητές, τάξεις να επισκέπτονται την Πινακοθήκη. Το τι χαρά κάνουν, τι ενθουσιασμό δείχνουν, δεν λέγεται. Και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη χαρά μου. Θα ήθελα λοιπόν, όσο γίνεται περισσότερο, να διαδοθεί σε όλους τους Δήμους αυτή η ιδέα ότι μπορούμε με απλό τρόπο, με δωρεές, ζωγράφων, σύγχρονων ζωγράφων, να φτιάξουμε έναν όμορφο χώρο που θα τον επισκέπτονται όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.